Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με κάτι διαφορετικό, με το ημερολόγιο να δείχνει σήμερα 3η και 13. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα σκεφτούν ενδεχομένως τα χειρότερα για την σημερινή ημέρα, αφού οι λόγοι που τις καταλογίζουν γρουσουζιά είναι πολύ και διαφορετικοί. Πάμε να τους δούμε. 3η και 13. 3η και 13. Ή αρχή αποφράστων αποφράδων. Παναγία μου! Γρουσούζικη θεωρείται η 3η και 13, μια δυσιδαιμονία που απαντάται στους Έλληνες και τους Ισπανόφωνους λαούς. Γενικώς η 3η θεωρείται αποφράση μέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Όταν συμπίπτει δε 3η και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς, η γρουσούζικη ημέρα είναι η Παρασκευή και 13. Οι Ισπανόφωνοι εκφράζουν την ημέρα με την παροιμία «Την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι». Κάτι ανάλογο ισχύει και στα καθημάς, καθώς οι προληπτικοί μέσα στην Τρίτη αποφεύγουν να αρχίσουν οποιαδήποτε εργασία, να επιχειρήσουν ταξίδι ή να τελέσουν αραβόνα. Η παράδοση που θέλει την Τρίτη και 13 στην Ελλάδα ως την πιο γρουσούζικη ημέρα, για κάποιους ξεκινά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η οποία συνέβη στις 29 Μαΐου του 1453. Η μέρα Τρίτη δηλαδή, με το άθροισμα του έτους του 1453, να δίνει το νούμερο 13. Σύμφωνα με άλλη εξήγηση, η γρουσουζιά σχετίζεται με αστρολογικές προβλέψεις. Η εν λόγω ερμηνεία υποστηρίζει ότι την Τρίτη ο Άρης είναι ο κυρίαρχος πλανήτης, ενώ η στιγμή της ημέρας που ο Άρης κυριαρχεί μαζί με τον Κρόνο κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επειδή όμως κανείς δεν ξέρει ποια είναι η εν λόγω εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή, η ημέρα της 3ης και 13 αντιμετωπίζεται ως γρουσούζικη εξ ολοκλήρου. Βέβαια, δεν πρέπει να αμελούμε και τον ίδιο τον αριθμό 13, που θεωρείται γενικά κακότυχος, διότι χαλάει την ιστορική αρμονία του αριθμού 12. Οι θεοί του Ολύμπου ήταν 12, ο Ηρακλής ολοκλήρωσε 12 άθλους, οι 12 μαθητές του Χριστού, τα 12 Ευαγγέλια και ούτω καθεξής. Στα δικά μας τώρα, δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα μένονται στην Εύβοια και τη Βιωτία, με τους καπνούς να καλύπτουν και τον ουρανό της Αττικής. Με την οσμή του Καμένου στα βόρεια προάστια της Αθήνας να είναι έντονη. Συγκεκριμένα, πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην Εύβοια, με το μέτωπο της πυρκαγιάς να κινείται στη δασόδη περιοχή της Αγριλίτσας. Το έργο πυρόσβεσης δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο έδαφος. Δύο φωτιές εκδηλώθηκαν το πρωί της Τρίτης στην Εύβοια και την Θήβα, ενώ το τελευταίο 24ωρο έχουν εκδηλωθεί και άλλα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη το πρωί της Τρίτης είναι οι πυρκαγιές και σε Θάσο, Ιωάννινα, Άρτα, ενώ υπό έλεγχο τέθηκαν φωτιές που είχαν ξεσπάσει νωρίτερα σε Ημιτό, Αχαΐα και Σαμοθράκη. Από το πρωί στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής βρίσκεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπου που παρακολουθεί τις εξελίξεις μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη Μαρθεόπουλο. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στην Εύβοια, η οποία όπως έγινε γνωστό και οι συμπαγές Πευκοδάσος Νατσούρα, που είναι καταφύγιο άγρια ζωής. Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έδωσε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι εντολή να εκενωθούν τα χωριά Μακρυμάλγη και Κοντοδεσπότη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους άλλους, και να προσέχουμε όλοι μαζί τον τόπο μας, γύρω μας, το περιβάλλον μας που είναι τόσο πολύτιμο. Θα πάνε λοιπόν όλα καλά, με δύναμη, με συμμετοχή και κυρίως με ένα κράτος που ξέρει συντεταγμένα να προστατεύει τους πολίτες. Η εκένωση έγινε προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο τα χωριά να κυκλωθούν από τις φλόγες. Η εκένωση πραγματοποιήθηκε με λεωφορεία που βρίσκονται στην περιοχή και οι κάτοικοι θα μεταφερθούν στα Ψαχνά, στην παραλία. Οι κάτοικοι των χωριών είχαν ενημερωθεί από το πρωί να είναι σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να απαιτηθεί εκένωση λόγω της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Ενδεικτική της σοβαρότητας της κατάστασης είναι η ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και η μετάβαση στην περιοχή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά. Μαζί του βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γραμματείας, προκειμένου να συντονίσουν τις ενέργειες όλων των φορέων για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ενώ στο σημείο θα καταφτάσει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πυροσβεστικά οχήματα από τις γύρω περιφέρειες φτάνουν συνεχώς στην πυρκαγιά στην Αγριλίτσα της Εύβοιας, ενώ εκεί βρίσκεται και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, προκειμένου να γίνεται επιτόπου συντονισμός των δυνάμεων που δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Μετά τη νέα ενίσχυση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 227 πυροσβέστες με 75 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Από αέρος κάνουν ρήψη νερού 6 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, ενώ ένα ακόμα ελικόπτερο συντονιστικό κατευθύνει τα εναέρια μέσα στα σημεία που πρέπει να ενεργήσουν. Περάσαμε ένα δύσκολο τρίμερο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς για όλη τη χώρα ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Εκδηλώθηκαν 182 πυρκαγιές. Για να έχετε μια εικόνα της επικινδυνότητας της φετινής περίοδου, να σας δώσουμε ένα στοιχείο ότι από 15 Εβδόμου 2019 μέχρι 12 Οκτώβρη, μέχρι σήμερα δηλαδή, είχαμε 1302 μεσαίες και μεγάλες πυρκαγιές. Πέρσι, στο αντίστοιχο διάστημα, είχαμε 735 πυρκαγιές. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Από νωρίς το πρωί είναι στην περιοχή το εγκληματολογικό της πυροσβεστικής και ξεκίνησε την έρευνα για την έναρξη φωτιάς, καθώς οι αρμόδιοι στην περιοχή αφήνουν ανοιχτό τον ενδεχόμενο εμπρισμού τόσο σχετικά με την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, όσο και σχετικά με το σημείο από όπου ξεκίνησε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πυκνή καπνή από το καιόμενο πευκό δασός από τη συγκεκριμένη φωτιά, εκτός του γεγονότος ότι έχουν καλύψει μια μεγάλη περιοχή στην Εύβοια και φτάνουν μέχρι την Αττική, έχουν διασπορά ακόμη και στη Μαγνησία και τη Φθιώτιδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας δέχεται αρκετά τηλεφωνήματα για πιθανές νέες πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μαύρη καπνή από την φωτιά στην Εύβοια. Παρελθόν πλέον και επισήμως είναι για την Επιτροπή Ανταγωνισμού η μέχρι πρόσφατα Προεδρός της Βασιλική Θάνου, η Αντιπρόεδρος Άννα Νάκου, καθώς και δύο εισηγητές. Χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι εκδόθηκαν οι απαιτούμενες διαπιστωτικές πράξεις βάσει του νόμου που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη Βουλή και προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Έντονη αντιπαράθεση που θα συνεχιστεί και μετά το δεκαήμερο των διακοπών έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, με επίκεντρο την απομάκρυνση της Βασιλικής Θάνου και άλλων τριών μελών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην έκδοση των απαραίτητων διαπιστωτικών πράξεων για την απομάκρυνση μεταξύ άλλων της Βασιλικής Θάνου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η έκδοση των πράξεων αυτών έρχεται ως εφαρμογή του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου από τη Βουλή και την δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Τις διαπιστωτικές πράξεις είχε προαναγγείλει από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην άρνηση της κυρίας Θάνου να παραιτηθεί. Ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομίας της προηγούμενης κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, έστειλε επιστολή προς την Ευρωπαία Επίτροπο Μαγκρέτ Βεστάγκερ, με την οποία καταγγέλει ενέργειες της κυβέρνησης που, όπως αναφέρει, πλήττουν το κράτος δικαίου, το κύρος των θεσμών και την ανεξαρτησία των αρχών στην Ελλάδα. Η επιστολή Δραγασάκη εστάλει αμέσως μετά την υπογραφή των διαπιστωτικών πράξεων για την απομάκρυνση 4 στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, περιλαμβανομένης της Προέδρου Βασιλικής Θάνου και, όπως λέγεται, από την Κουμουνδούρου. Αποτελεί απάντηση στην κίνηση του Πρωθυπουργού να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την κυρία Βεστάγκερ πριν από λίγες ημέρες και να την ενημερώσει για τις αποφάσεις του αλλά και τι οδήγησε σε αυτές σχετικά με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκτός της κυρίας Θάνου, απομακρύνονται επίσης η Αντιπρόεδρος Άννα Νάκου και δύο από τους 4 εισηγητές. Οι αντικαταστάτες των παραπάνω αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, με φήμες να αναφέρουν πως για το αξίωμα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξετάζεται η περίπτωση τεχνοκράτη με πλούσια θητεία στις Βρυξέλλες. Κλοπές έγιναν σε δύο χωριά του Ηρακλείου, όπου άγνωστοι διέριξαν σπίτια και αφαίρεσαν κοσμήματα και χρήματα, με τους κατοίκους να δηλώνουν απροστάτευτοι, καθώς δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα. Οι διαρρήκτες φαίνεται ότι τα ήξεραν όλα, πώς θα μπουν στα σπίτια αλλά και πότε. Οι περισσότεροι κάτοικοι στον Άγιο Βασίλειο και την Καλονή απουσίαζαν αφού είχαν πάει με τις οικογένειές τους σε διπλανό χωριό για να παρακολουθήσουν παιδική παράσταση. Ξέρανε ότι λείπαμε. Μπήκαν από την μπαλκονόπορτα γιατί είχαν κλείσει. Ήταν εύκολο δηλαδή. Ήταν χθες μια βραδιά λίγο περίεργη. Και σε εμάς και δίπλα. Και παρακάτω στο διπλανό χωριό. Η ληστρική επιδρομή φαίνεται ότι βρισκόταν σε εξέλιξη από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα, οπότε οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια τους, τα οποία βρήκαν λαϊλατημένα. Η κυρία Παπαντονιδάκη, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, βρήκε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα του δωματίου της, ρούχα και αντικείμενα στο πάτωμα. Αυτά που πήραν ουσιαστικά τα πήραν
από εδώ. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει άλλα κοσμήματα τα οποία δεν τα αξιολογήσανε. Εγώ παιδί με μοναχή. Φοβούμαι να κοιμηθώ. Να βλέπω τη νύχτα ανθρώπου να γυρίζουν γύρω-γύρω. Τι χωριανού. Θα κάνουμε κάτι, θα βρούμε εμεί τη λύση μοναχή μα. Μόνο να μα εμπλέξουν. Γιατί αν τύχει και βρω παραδείγματο στο σπίτι μου ένα, θα τον αφήσω έτσι που μου λέει η τηλεόραση, θα του πω ορίστε, περάστε. Κοσμήματα και χρήματα είχαν κάνει φτερά, καθώς και επίσης ένα ολοκαινούριο κινητό τηλέφωνο. Ένα κινητό βρήκαν, ούτε το κουτί πήραν. Πήραν μόνο τη συσκευή με το φορτιστή του κανονικά. Ήταν καινούργια. Ο παππούς της οικογένειας βρισκόταν στο καφενείο 50 μέτρα μακριά, χωρίς όμως να αντιληφθεί την επιδρομή. Τα 30 μέτρα και πώς δεν πήραμε καθόλου είδηση τι γινόταν. Ό,τι γυάλιζε. Πήραν κάτι σταυρού στον κοπέλιο, κάτι ρολόγια, κάτι. Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση με τους κατοίκους του χωριού να ψάχνουν με τη σειρά τους αν είχαν δεχτεί και εκείνοι την επίσκεψη των διαρρηκτών. Από ένα μικρό παράθυρο που βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο, ο έλωρος διαρρήκτης μπήκε στο μπάνιο του απέναντι σπιτιού, όπου δεν άφησε τίποτα όρθιο. Λόγω της γυναίκα μου, γιατί δεν πας να δεις μια ματιά, δεν τα βρήκαμε αυτά που βρήκαμε. Όλα κάτω, άλλο κάτω. Άνοιξε συρτάρια και ντουλάπες, έψαξε μέσα σε τσάντες και κουτιά για να εντοπίσει χρήματα και τα κοσμήματα της ιδιοκτήτριας που είχαν κάνει φτερά όταν επέστρεψε στο σπίτι με τον σύζυγό της. Από εδώ είχα πάρει τα πολλά λεφτά μαζί μου και άφησα μόνο 100 ευρώ για να υπάρχουν. Η περιοχή βρίσκεται όπως φαίνεται συστηματικά στο στόχαστρο διαρρηκτών, καθώς πριν από περίπου ένα μήνα είχαν εισβάλει και πάλι σε κατοικίες όπου βρίσκονται στην άλλη πλευρά του χωριού. Κάποια χωριά στον Άγιο Βασίλειο αλλά και την Καλονή έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο των διαρρηκτών. Σε ένα τρίμηνο έχουν κάνει εδώ πέρα 6 διαρρήξεις. Και εμένα στις κόρες μου. Δύο φορές το έχουν ανοίξει, την πρώτη φορά βέβαια δεν προλάβανε έτσι συναγερμό, τη δεύτερη φορά το ανοίξανε 12.30 ώρα το μεσημέρι. Πρέπει το κράτος να σκύψει τα προβλήματα αυτά, να δει τι θα γίνει, διότι είναι αμαρτία. Θα μπλέξουμε εμείς, θα αναγκαστούμε να βγάλουμε φρουρά το βράδυ να γυρίζουμε τα σπίδια. Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν πως νιώθουν απροστάτευτοι, καθώς το αστυνομικό τμήμα δεν υπάρχει. Η κόρη μου κάθεται στον καρτερό στο Ηράκλειο. Μπήκανε 4.30 ώρα τα μεσάνυχτα με δύο παιδιά, μπήκανε από το παράθυρο, πήρανε δύο τσάντες και φύγανε. Τα μέσα κοιμόντανε. Εάν ξυπνήσει κανένας, εκείνη την ώρα τι θα γίνει. Δηλαδή πρέπει να κοιμόμαστε με τα όπλα, να πάρουμε το νόμο στα χέρια μας. Τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Μέχρι και τις 14 Αυγούστου θα διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης από υποψήφιους οδηγούς. Πλέον ισχύει η παλιά διαδικασία για τις εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης μετά τα προβλήματα που προέκυψαν με το νέο σύστημα. Ως και την παραμονή της εορτής του 15 Αυγούστου θα διενεργούνται εξετάσεις στους υποψήφιους οδηγούς που περιμένουν στην λίστα προκειμένου να αποκτήσουν το πολυπόθητο δίπλωμα οδήγησης. Παραμονή της Παναγίας, λοιπόν, όντως δίνουμε εξετάσεις και η υπηρεσία προς τιμήν της αυτή τη φορά δεν θα κλείσει καθόλου, ούτε και εμείς θα κλείσουμε, αν και θα μου πείτε μετά από 9 μήνες ουσιαστικά κλειστά είμαστε. Κυριολεκτικά είμαστε όλοι κανονικά στις δουλειές μας και θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο των εξετάσεων. Να σημειωθεί πως έχει επανέλθει πλήρως και θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 6 μήνες το παλαιό καθεστώς έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης προκειμένου να ξεμπλοκάρει το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει το νέο σύστημα. Κάθε Τετάρτη η υπηρεσία θα είναι ανοιχτή. Είχαμε μια πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία έλεγε ότι για ένα μήνα η υπηρεσία θα κλείνει προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Αυτό σταματάει. 14 Αυγούστου είναι η τελευταία μέρα. Άρα λοιπόν θα μπούμε σε μια κανονικότητα μόνο μεσημεριανές επιτροπές ή και κάποιες πρωινές που έχω προσωπικά ζητήσει από την υπηρεσία προκειμένου να αποσυμπιεστεί όλη η κατάσταση, γιατί είναι αρκετός κόσμος ακόμα περιμένει. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 3.000 ακόμα, από 2.500 μέχρι 3.000 κόσμος περιμένει. Σκεφτείτε ότι 14 του μήνα ξεκινάμε για πρώτη φορά τα επαγγελματικά στο πρώην δημόσιο κτέο, στο Καρτερό. Με λίγες επιτροπές βέβαια και λίγους υποψήφιους. Σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Μεταφορών, αναζητά λύση και σε σχέση με την άτυπη πίστα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών που υπάρχει στην περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου. Το επόμενο εξάμηνο θα γίνει κάποια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να φτιάξουμε ένα νέο νόμο που θα προάγει την οδική ασφάλεια. Μειωμένη είναι η κίνηση στις λαϊκές αγορές των αστικών κέντρων εν ώψη 15 Αυγούστου, ενώ όπως τονίζουν έμποροι και παραγωγοί, το μεροκάματο που απομένει καθαρό είναι λίγο. Υποτονική είναι η κίνηση στις λαϊκές αγορές με δεδομένο πως τα αστικά κέντρα αδειάζουν σιγά σιγά εν ώψη 15 Αυγούστου. Η κίνηση είναι μειωμένη σήμερα. Άλλες μέρες είναι καλύτερη, σήμερα όμως είναι μειωμένη. Όλος ο κόσμος έχει φύγει τώρα.
Είναι το 15ήμερο των διακοπών. Δυστυχώς. Ψωνίζει ο κόσμος. Όσοι είναι εδώ, κάτι θα πάρουν. Όσοι λείπουν, ξέχνα το. Όπως τονίζουν έμποροι και παραγωγοί, το μεροκάματο που απομένει καθαρό είναι λίγο, καθώς η φορολογία από τη μία και το υψηλό κόστος του καλλιέργειας από την άλλη δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια κέρδους. Είμαστε σε ζυμπηγάδες πέτρες. Από τη μία ο κόσμος θέλει φτηνά τα προϊόντα, από την άλλη για να καλλιεργήσουμε είναι ακριβά. Πετρέλα θες, γεωπόνη θέλεις, ζημιές, βάλε πας για έξοδα, οπότε... Έτσι. Δηλαδή μεροκάματο δεν βγαίνει. Αν έχετε κάποια καλή δουλειά, εκεί στην Crete TV, φωνάξτε με. Εμείς έχουμε παλιά λεφτά και δεν έχουμε πρόβλημα. Τίποτα, έρχομαι πριν η ώρα. Πιάσω δουλειά 20 ευρώ, οικονομήσω 7 ευρώ, αυτά είναι. Δεν βλέπετε. Δεν έχει. Δεν έχει ο κόσμος λεφτά γενικά. Καλά εμένα, άσε με παίρνω μια συνταξιούλα, αλλά οι άλλοι έχει ορισμένοι και δεν βγάζουν ούτε τους μπάγκους στα έξοδα. Πάντως, οι τιμές στη λαϊκή αγορά των καμηνίων είναι καλές, με δεδομένο πως μπορεί κανείς να αγοράσει πιπεριά και μελιτζάνες από 1 ευρώ, αγκουράκια από 1 ευρώ, φασολάκια από 2 έως και 4 ευρώ ανάλογα με την ποικιλία, μπάμιες από 2 ευρώ, καρπούζια και πεπόνια από 50 λεπτά του ευρώ το κιλό, σταφύλια από 1,5 έως και 2,5 ευρώ, καλαμπόκια από 1,5 ευρώ και ντομάτες από 80 λεπτά έως και 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Στους πάγκους μπροστά χαζεύονται σε αγοράζοντας και τουρίστες που επισκέπτονται τις λαϊκές αγορές ως αξιοθέατο, προσπαθώντας να γνωρίσουν καλύτερα την κουλτούρα, το αγαπημένο τους προορισμού. Είμαστε από το Βέλγιο και για μας είναι πολύ ενδιαφέρον να γνωρίσουμε από κοντά τι τρώνε οι Έλληνες. Η λαϊκή είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο, έχει πάντα την καλύτερη ποιότητα, φρέσκα πράγματα και τις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Σε συνεχή και επαυξημένη ετοιμότητα παραμένουν πυροσβεστική υπηρεσία και πολιτική προστασία στο Ρέθυμνο. Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν καθαριστεί αλλά και ξερόχορτα στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου μπορούν να φέρουν την καταστροφή. Σε έκτακτη σύγκληση, οι αρμόδιοι φορείς ενημερώθηκαν για τα έφλεκτα σημεία στη νέα πόλη του Ρεθύμνου και τα σημεία στην παλιά πόλη όπου παράνομα ο δημόσιος χώρος καταλαμβάνεται από επιχειρήσεις. Οικόπεδα με την οργιώδη βλάστηση του περασμένου χειμώνα που έχουν ξεραθεί και δεν έχουν καθαριστεί αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την πόλη του Ρεθύμνου. Πρόκειται για οικοπαιδικές εκτάσεις στην Οδό Δημοκρατίας και Μαρκέλου, μερικά οικοδομικά τετράγωνα νότια του Δημαρχείου και που σε περίπτωση πυρκαγιάς θα κινδύνευαν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες άνθρωποι και η καταστροφή θα ήταν ανυπολόγιστη. Εκείνο το οικόπεδο είναι μια ζούγκλα μέσα στην πόλη. Εκεί θα απειληθεί όλη η περιοχή. Εκεί θα απειληθούν, δηλαδή, όπως το έχω εκτιμήσει, 3-4 με 5 τετράγωνα κατοικημένης έκτασης. Αν μας κουτώσει αυτό, δηλαδή, με αέρα. Λέω τώρα τη συνθήκη την εξερήμη, την Γαλλιμάκη. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι ή πρέπει να το κοντίνουμε, να απομονώσουμε από τα πρανή του και όσα πιο πολλά μέτρα μπορεί ο Δήμος να το βάλει μέσα. Δεν ξέρω αν είναι μια ιδιοκτησία ή πολλές πρέπει να είναι εκεί πέρα. Καταστάσεις οι οποίες είναι υπαρκτές σε όλη την χώρα και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Ακόμα ένα καλοκαίρι που ανεξέλεγκτη κατάληψη δημόσιου χώρου στα στενά της παλιάς πόλης μπορεί να στερήσει πολύτιμα λεπτά τη δύσκολη στιγμή που χρειάζεται η άμεση και σωτήρια επέμβαση της πυροσβεστικής. Η αστυνομία σε συνεργασία με την πυροσβεστική θα επιδώσουν σε επιχειρηματίες αναλυτικά τα τμήματα που μπορούν νόμιμα να καταλάβουν, τονίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση το εξής θα φέρουν ποινικές ευθύνες για ό,τι τυχόν συμβεί. Δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε τη μεζούρα, να μετρούμε τώρα τα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Θα τους το κάνουμε λοιπόν αυτό και ό,τι ήθελε προκύψει μετά. Αυτά τα σημεία δυσκολίες να πάψουν να έρθουν δυσκολίες στον προσβατισμό. Σε ό,τι αφορά την ενδοχώρα, χρειάζεται να καθαριστούν τα ξερόχορτα, αφού ένα τσιγάρο μπορεί να πυροδοτήσει την ξερή βλάστηση. Στα θετικά, οι προσπάθειες της διεύθυνσης δασών και των εθελοντών στα περιαστικά δάση και όχι μόνο που έχουν καθαριστεί αλλά και περιφρορούνται επαρκώς. Να είναι ακαθάριστα, είναι μεγάλο αγκάθι αυτό γιατί ξέρουμε, είναι διαπιστωμένο, ακόμα και σε βίντεο από κάμερες το έχουμε, ότι από ένα τσιγάρο μπορεί να αρπάξει φωτιά. Η κλιματική αλλαγή συντελείται ήδη. Οι θερμοκρασίες αυξάνονται, τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων αλλάζουν. Οι παγετώνες και το χιόνι λιώνουν και η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ, υπάρχει τρόπος για να αναστραφεί αυτή η εικόνα. Συστάσεις για αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, τους τρόπους καλλιέργειας της γης και κτηνοτροφίας. Λιγότερο κρέας, περισσότερα λαχανικά, υπεύθυνη, βιώσιμη και βιολογική γεωργία χωρίς χημικά, εγκατάλειψη της εντατικής κτηνοτροφίας και προστασία των δασών. Αυτό είναι το μοντέλο που η παγκόσμια κοινότητα καλείται να επιλέξει ώστε να μπει φρένο στην κλιματική αλλαγή.
Η τελευταία έρευνα της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος περιγράφει το δύσκολο στοίχημα, λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη παράμετρο ότι ο πληθυσμός αυξάνεται και άρα οι ανάγκες για σύντηση συνεχώς μεγαλώνουν. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι καθώς υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα στο 75% της επιφάνειας της Γης, αυτό που συμβάλλει στην άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη, είναι οι γεωργικές μέθοδοι και ακόμη περισσότερο η εντατική κτηνοτροφία. Η προστασία των δασικών εκτάσεων έχει πολλές παραμέτρους που απαιτούν ρύθμιση. Την υλοτομία, τα βοσκοτόπια, τα τροπικά δάση με φοινικόδεντρα. Πρόκειται για χρήσεις που ευθύνονται για το 15 με 20% των παγκόσμιων εκπομπών ρήπων. Η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία προώθησης βιώσιμης γεωργίας για την αντιμετώπιση της ξηρασίας. Η μετανάστευση είναι ένας ακόμα παράγοντας που εκτινάσει τις τιμές των τροφίμων και αυξάνει τον κίνδυνο λοιμών. Περιβαλλοντολόγοι και ακτιβιστές θεωρούν ότι η έκθεση του ΟΗΕ αποτελεί την πληρέστερη ως τώρα καταγραφή για το τι μπορούν και πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις, εταιρείες αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή. Ένα φεστιβάλ θεσμός, το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, ολοκληρώθηκε σε μια διοργάνωση που υποστήριξε έμπρακτα έναν θεσμό που σφυριλάτησε την κοινωνική συνοχή, ανανέωσε τις ηθικές αξίες και άνοιξε ισότιμα το δρόμο τόσο στους έμπειρους όσο και στους νέους κινηματογραφιστές. Το παρόν έδωσαν κινηματογραφιστές και συντελεστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από την οργάνωση και την ποιότητα των εκδηλώσεων. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ιεράπετρας, ένα φεστιβάλ το οποίο έχει γίνει θεσμός για την Κρήτη και όχι μόνο. Ταινίες που έκαναν παγκόσμια πρεμιέρα, συντελεστές από όλον τον κόσμο και ένα ζεστό κοινό που έδωσε βροντερό παρόν και έμεινε εντυπωσιασμένο από την ποιότητα των προβολών συντέλεσαν στο μυστικό της επιτυχίας. Ευχαριστώ όλους εσάς που μας πιστέψατε από την πρώτη στιγμή και κάνατε αυτό το φεστιβάλ μεγάλο, πεντάστερο, διεθνές, ένα θεσμό ο οποίος πλέον έχει φτάσει στο επίπεδο των μεγαλύτερων φεστιβάλ της γης. Με την θεματική ενότητα έρευνα και καινοτομία να βρίσκεται στο επίκεντρο, παράλληλα έγιναν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, όπως επιμορφωτικά σεμινάρια και καλλιτεχνικές δράσεις, με στόχο η νέα γενιά να έρθει πιο κοντά με τον κινηματογράφο σε διεθνές επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω το φεστιβάλ που με κάλεσε και που πήρε την ταινία και να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ένας πολύ σημαντικός θεσμός για την Κρήτη που ελπίζουμε να συνεχιστεί, να επεκταθεί και να μεγαλώσει. Και είναι, λέει ότι είναι το μέσο για να ανοίξει τα φτερά της. Το τρίτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας. Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Η νύχτα της σφαγής», Charles Κουέλε από την Νότιο Αφρική και ο παραγωγός της ταινίας, ο Κέντι Ματόπ. Συντελεστές από κάθε γωνιά της γης έμειναν εντυπωσιασμένοι από την οργάνωση και την ποιότητα του φεστιβάλ θεσμού, με τον αριθμό τους μάλιστα να είναι διπλάσιος από πέρυσι. Η κρητική γαστρονομία έχει εξέχουσα θέση καθ' όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, ενώ η Ιεράπετρα φιλοξένησε 167 ταινίες από 42 κράτη σε 53 συμπαραγωγές. Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ τελειώνει απόψε, ένα από τα καλύτερα που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. 157 χώρες, πραγματικά 200 πολιτιστικοί πρεσβευτές, σκηνοθέτες από όλη τη γη, από την Κίνα, από το Ισραήλ, από τη Γαλλία, από την Νότια Αφρική, από την Αλγερία, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Νομίζω ότι το απολαύσανε όλοι. Ποτέ δεν είχαμε τόσο πολύ συμμετοχή του κόσμου, τόσο στα δρόμενα, τόσο στις προβολές, όσο και βέβαια στις συμμετοχές στα ντοκιμαντέρ. Θα περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς η Ιταλική Γερουσία πρόκειται να αποφασίσει σήμερα την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας επί της πρότασης Μονφής εναντίον του Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε, που μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης και σε πρόωρες εκλογές. Στην Ισπανία, ο διάσημος ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ έκανε έκκληση στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να βοηθήσει τους μετανάστες. Σήμερα Τρίτη το απόγευμα θα αποφασίσει η Ιταλική Γερουσία την ημερομηνία διεξαγωγής ψηφοφορίας επί της πρότασης Μομφής που κατέθεσε κατά της κυβέρνησης η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη.
Αυτό ανακοίνωσαν οι αρχηγοί των κομμάτων έπειτα από την αποτυχία της αρμόδιας Επιτροπής της Γερουσίας να καταλήξει σε συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί. Ο επικεφαλής της Λέγκας, Μασιμιλιάνο Ρωμαίο, τόνισε πως όσο το συντομότερο η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές, τόσο το καλύτερο για να ψηφιστεί γρήγορα και ο προϋπολογισμός. Άμεση ήταν η απάντηση του Λουίτζι Ντι Μάιο. Θα δείτε ότι οι Ιταλοί θα κάνουν να πληρώσει, Λέγκα, για αυτή την πισόπλατη μαχαιριά που επεφύλαξε στην Ιταλία, γιατί δεν πρόκειται για μια παλιά πράξη αλλά για μια πυροδότηση κυβερνητικής κρίσης στα μέσα του Αυγούστου που σέρνει την Ιταλία σε εκλογές το φθινόπωρο, κάτι που είχε να συμβεί από το 1919. Η Λέγκα, που συγκυβερνά μαζί με το κόμμα των Πέντε Αστέρων του Λουίτζι Ντι Μάιο, κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης που ηγείται ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε και απέτησε πρόωρες εκλογές πυροδοτώντας κυβερνητική κρίση εν μέσω θέρους. Ο διάσημος ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ ένωσε και αυτό στη φωνή του αντάμα στις εκκλήσεις άλλων συναδέλφων του και χθες απέστειλε μήνυμα στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ζητώντας του να αναλάβει πρωτοβουλία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ηγηθεί μιας διαδικασίας για τον επιμερισμό σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες των προσφύγων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εντός του σκάφους της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms. Σε ένα βίντεό του, με το οποίο εκφράζει τη συμπαράστασή του στους διασώστες και στους διασωθέντες πρόσφυγες πάνω στο σκάφος, ο Μπαρδέμ εκπέμπει μια επίγουσα έκκληση στο Σάντσεθ να ηγηθεί της πρωτοβουλίας και να εργαστεί ώστε αυτή να είναι σύμφωνη με την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη ηθική που η Open Arms εκπροσωπεί ως ισπανική οργάνωση στον υπόλοιπο κόσμο. Συνολικά 151 πρόσφυγες και μετανάστες συν το πλήρωμα του σκάφους βρίσκονται ακόμη στα ανοιχτά, αναμένοντας να τους δεχθεί κάποιος ασφαλής λιμένας για να αποβιβάσουν τους διασωθέντες πρόσφυγες 11 ημέρες μετά τη διάσωσή τους. Στα αθλητικά νέα, ο Εργοτέλης στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ανακοίνωσε δύο φιλικά παιχνίδια με Όφη Εράπετρας και Όφη. Απόψε διεξάγονται οι επαναληπτικοί του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ΠΑΕ Εργοτέλης ανακοίνωσε δύο φιλικά παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εν ώψη της νέας σεζόν. Το πρώτο φιλικό είναι προγραμματισμένο για αύριο στις 6 το απόγευμα απέναντι στον Όφη Εράπετρας και το δεύτερο για το ερχόμενο Σάββατο απέναντι στον Όφη, με τους ασπρόμαυρους να δίνουν το τελευταίο τεστ πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από πλευράς Εργοτέλη για τις θύρες που θα ανοίξουν και φυσικά για τις τιμές των εισιτηρίων. Η ΠΑΕ Όφη ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 25χρονου Ισπανού τερματοφύλακα Όσκαρ Γουάιλι από τη Δανέζικη Άρχους για τα επόμενα 3 χρόνια. Απόψε στις 9.30 διεξάγονται οι επαναληπτικοί των ελληνικών ομάδων στα προκριματικά του Champions League. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Πασαξεχήρ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με στόχο να κρατήσει το προβάδισμα που έχει λόγω του 8 έδρας γκολ στον πρώτο αγώνα. Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, καθώς είδε τον Ποντένσε να ξεπερνά τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα και να μπαίνει κανονικά στην αποστολή, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Σουντανή. Ο ΠΑΟΚ, που στο πρώτο παιχνίδι είχε αποσπάσει σοπαλία με σκορ 2-2, πραγματοποιώντας καλή εμφάνιση, θέλει να κάνει την έκπληξη για να αποκλείσει τον Άγιαξ μέσα στο Άμστερνταμ. Ο δικέφαλος του Βορρά, που θέλει να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους Champions League, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και έτσι ο Αμπέλ Φερέιρα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Κυρίες και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.